Γεια σας, καταρχήν. Ξεκινήσαμε στις 3 Ιουλίου μαζί με τους συνεργάτες μου τη συνεργασία μας με την ΠΑΕ Βέρεια με στόχο να φτιάξουν μια ομάδα ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Μετά από μια πολύ καλή προετοιμασία που κάναμε 7 εβδομάδων περίπου και έχοντας πολύ λίγα προβλήματα, το μοναδικό πρόβλημα του Καλή, η ομάδα θεωρώ ότι όπως φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι, έδειξε έτοιμη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, η εικόνα μας, όπως σας είπα πει, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Παρόλο τη σαφή βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Όμως αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρω κι εγώ, ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, αλλά χτίζονται με πολύ κόπο και πολύ υδρότα και πολύ υπομονή. Για να χτίσει μια καινούργια ομάδα όπως είναι η ομάδα μας, χρειάζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι οι παίχτες. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο, ήρθαν κάποιοι έμπειροι παίχτες και σε συνδυασμό με άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν άπειροι στον χώρο της Α-Εθνικής, μέσα από τη δουλειά και την επιμονή, θεωρώ ότι θα κάναμε ένα πολύ καλό μείγμα, έτσι ώστε να είναι η ομάδα μας, όπως σας είπα, ανταγωνιστική στη Super League. Το άλλο κομμάτι και η βασική προϋπόθεση δεύτερη είναι ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, εμπιστοσύνη στους παίχτες, πολλή δουλειά και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχαν, παρόλο που εγώ και οι συνεργάτες μου είχαμε και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίχτες, γιατί δουλέψαν πάρα πολύ καλά, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα φανεί και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όλοι μας στη ζωή μας, όπως και εσείς έτσι και εγώ, έχουμε αρχές τις οποίες ο καθένας από τη μεριά του δεν τις καταπατεί. Μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν σε αντίθεση με αυτό που σας είπα. Ζήτησα συνάντηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Αρβανιτίδη, χτες και του έδωσα την παρέτησή μου, η οποία ήταν οριστική και αμετάκλητη. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ τον πρόεδρο για την τιμή που μου έκανε έστω για 3 μήνες να συνεργαστώ μαζί του και να αναλάβω τα ενία μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η Βέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές που είναι το πιο υγιές κομμάτι, θεωρώ, στην ομάδα και να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τη βοήθεια και τη στήριξη στο πρόσωπο των δικών μου και των συνεργατών. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για την άριστη συνεργασία που είχα μέχρι τώρα. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε, παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας. Δηλαδή το διαζύγιο είναι συνενετικό, κατά κάποιον, μάλλον μετά την παρέτηση. Ναι. Αλλά συνένεση. Εγώ έφυσα, ζήτησα μάλλον ραντεβού από τον πρόεδρο, έγινε χτες το βράδυ και του είπα κάποια πράγματα τα οποία εγώ, όπως σας είπα, δεν μπορώ να καταπατήσω τις αρχές μου και δεν μπορούσε να έχει η συνεργασία αυτή μέλλον. Δηλαδή το είσοδος στα ακολουθήρια μετά τον αγώνα. Κύριε Γανωμάτη, εγώ κουτσομπολιά δεν κάνω. Θεωρώ ότι ήμουν κατανοητός και όλοι γνωρίζουν και μπορούν να μάθουν το τι συνέβη. Αυτό πάντως ότι σας επηρέασε εσάς. Δεν ήταν το τυπίκι, ας πούμε, θέλεσε. Εγώ σας είπα ότι μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο γίναν κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να δεχθώ. Ποια πράγματα. Θα μάθετε, δεν κάνω κουτσομπολιό, εγώ σας είπα, σας εξήγησα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω κουτσομπολιό. Εγώ σας είπα 5 πράγματα που έπρεπε να γνωρίζετε από μένα. Ότι εγώ έθεσα την παρέτησή μου. Τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους. Συνέβησαν κάποια πράγματα. Δεν είναι κουτσομπολιό. Συνέβη μπορείτε αυτό, αυτό, εκείνο που είναι έξω. Πολύ εάν τα μάθουμε από τη μία πλευρά, θα είναι εις βάρος της άλλης. Γιατί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα εκεί. Και αυτή ήταν η αιτία, να συμπληρώσω αυτή την αιτία της αποχώρησής σας. Εγώ ήθελα και θέλω να δουλεύω κάτω από ηρεμία και κάτω από η απόλυτη εμπιστοσύνη. Σας είπα ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Η ομάδα για να φτιαχτεί θέλει επιμονή, πάρα πολλή δουλειά και εμπιστοσύνη στους παίχτες. Εγώ έχω και οι συνεργάτες μου πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά και στους παίχτες. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν αν υπάρχει αυτή η ηρεμία στην ομάδα που πρέπει να είναι η ηρεμία όχι μόνο από μένα και από τους συνεργάτες μου, από όλους που περιτριγυρίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Από το φορτιστή μέχρι τον πρόεδρο, μέχρι τον προπονητή, μέχρι όλους που είναι γύρω από την ομάδα.
Χωρίς ηρεμία δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Πιστέψατε δηλαδή ότι χάθηκε από την πλευρά της διοίκησης η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας με όλα αυτά που όσα συνέβησαν μετά το μάθημα των Πανιώνιων? Κοιτάξτε, να, μπορεί να χάθηκε η εμπιστοσύνη. Εγώ σας είπα όμως ότι εγώ ήρθα στην Βέρεια με βασική προϋπόθεση να δουλέψω. Το όπλο το δικό μας και το συνεργατό είναι η δουλειά, η ηρεμία και η εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Τρεις μήνες χτίσαμε κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή και το αντιλαμβάνεστε ότι ήταν δύσκολα, γιατί η ομάδα απουσίαζε αρκετά χρόνια από το πρωτάθλημα της Super League. Έγινε προσπάθεια να σας μεταπτύσσει στην παρέτηση? Όχι. Ήμουνα και εγώ μετακίνητος, εγώ όπως σας είπα ζήτησα αυτή τη συνάντηση χτες, γιατί ήθελα η ομάδα να βρει καινούργιο προπονητή και να έρχει χρόνο στη διάθεσή της λόγω της διακοπής. Ένας προπονητής που αγαπάει αυτό που κάνει, που αγαπάει τους παίχτες και την ομάδα, σκέφτεται τους πάντες και τα πάντα. Θα βάλουμε έτσι συμπέρασμα, γιατί βλέπω ο κόσμος θέλει να μάθει τι είναι από τα κοτσοπολιά, πώς και τι, γιατί έγινε το διαζύγιο. Μα σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορούσα να δουλέψω και δεν μπορώ να δουλέψω όταν δεν υπάρχει ηρεμία. Τώρα που και πέρα δεν μπορώ να σας πω. Πώς δεν υπήρχε ηρεμία, δηλαδή τι συνέβη? Δεν υπήρχε ηρεμία. Ρωτήστε να μάθετε τι συνέβη μετά το παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Εγώ δεν μπορώ, σας είπα, να μπω σε τέτοια θέματα. Με μέλη της διοίκησης συνέβησαν ή με επέκταση αυτά που συνέβησαν? Συνέβησαν κάποια πράγματα, σας είπα. Σας είπα, όχι με τους παίχτες, οι παίχτες δεν έχουν καμία δουλειά. Συνέβησαν κάποια πράγματα μετά τη λήξη του αγώνα. Μην επιμένετε, δεν θα απαντήσω, σας είπα.